Όσοι μες στα υπόγεια την νιώτην τους εχάσαν, κι άλλοι έμειναν άχρηστοι, κι άλλοι ευθυσάσαν. Ένα σας πω για λόγου μου τώρα, με λόγια αλεία, που σα κατεύτηκα κι εγώ μέσα στα μεταλλεία. Μέσα στην άβραν της φωτιάς, χωρίς ήλιον και αέραν, που τη ζωή είναι χάνου μου μέρα με την ημέρα. Στον πλούτον των υπόγειων, μέσα των δικών μας τόπων, που εγίνει και πολλές φορές φωνιάς φτωχών ανθρώπων. Η βράση και το βάσανον τσίνου του μεταλλείου, τους πνεύμονες μου ένιωθα σιγά σιγά να κλείουν. Ήταν πνευμοκονίασης, μορφή πολύ μεγάλη, που να το πλάσμα σίδερον πάλε να το ποφκάλει. Κι όπως και μεν παρόστησα και έμπορο να γιάνω, που την πνευμοκονίαση είναι μνε κατών και πάνω. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οι 24 ώρες θα βρεθούν σήμερα σε ένα χωριό, την Πλατανιστάσα, για να καταγράψουν μια ιστορία τραγική, βγαλμένη από το παρελθόν. Πρόκειται για την ιστορία των 53 μεταλλορύχων των μεταλλείων Μητσερού, οι οποίοι έχασαν την ζωή τους, με τις συνέπειες αυτών των θανάτων να κατατρέχουν μέχρι και σήμερα τους απογόνους τους. Δύο λεπτά. Δύο φορές. Δύο κινήσεις. Με Γκάμπαρο X 0,06% οδοντόκρεμα και στοματικό διάλειμμα. Με στοχευμένη αντιβακτηριδιακή δράση προστατεύει τα ούλα σου και εμποδίζει τα μικρόβια να εισχωρήσουν στον οργανισμό σου. Γκάμπαρο X 0,06%. Φροντίζει καθημερινά το χαμογελό σου. Μαζί σε κάθε φάση και αυτό το Σαββατοκύριακο με τυρί φέτα γάλπο 38% φθηνότερα 2,39. Τόνο σε ελαιόλαδο 36% φθηνότερα 1,65. Και καγιάκ 249 ευρώ. Κάθε μέρα δύναμη και ενέργεια από τον επίσημο χορηγό διατροφής Παγκύπριου Πρωταθλήματος ΣΥΤΑ και παιδικών πρωταθλημάτων Grassroots. Lidl. Μαζί σε κάθε φάση. Και τώρα, νέα μορομάντιλα Nanny's Fresh Sensitive, ειδικά σχεδιασμένα για ευαίσθητα δερματάκια. Χάρη στην επαναστατική gel σύνθεσή τους, με 97% νερό και χαμομήλι, καταπραίνουν το δερματάκι του μωρού σας από τυχόν ερεθισμούς και προσφέρουν εντατική ενυδάτωση. Nanny's Fresh. Ό,τι καλύτερο για ό,τι πολυτιμότερο έχετε στον κόσμο. My only love was hidden. Σπίτι. Τράπεζα Κύπρου. Κυρίες και κύριοι, 24 ώρες βρίσκονται στην Πλατανιστάσα, ένα χωριό το οποίο έμεινε πίσω στο χρόνο. Ο λόγος, ένα θανατικό το οποίο διαδραματίστηκε εδώ κάποιες δεκαετίες πριν. 53 μεταλλορύχοι του μεταλλείου Μητσερού είχαν χάσει ο ένας μετά τον άλλον την ζωή τους. Γεγονός που στοιχιώνει μέχρι σήμερα τις ψυχές των απογόνων τους. Εμείς καταγράψαμε αυτή την θλιβερή ιστορία από το παρελθόν.
όντως για μας ιδιαίτερα την πλατανιστά σαν μια πολύ τραγική ιστορία, αφού 53 άντρες έχουν χάσει τη ζωή τους από την 1960 μέχρι το 1980-85. Αυτό το κακό που έχει βρει το χωριό ήταν συνέπεια του ότι οι άντρες της Πλατανιστάσας εργαζόντουσαν στο μεταλλείο του Μητσερού εκεί στην Κόκκινη Λίμνη, όπως πολύ σωστά είπετε. Αντιλαμβάνεστε ότι σε ένα χωριό των 300 κατοίκων, αν υπολογίσουμε ότι 150 θα ήταν άντρες, εάν χάσει το 1 τρίτο του αντρικού δυναμικού της, αντιλαμβάνεστε ότι το χωριό έχει μείνει μια 20ετία, 30ετία πίσω σε πάρα πολλούς τομείς ανάπτυξης, την τραγικότητα των οικογενειών, που μπορώ να πω ότι οι 53 άντρες είχαν αποκτήσει 180 παιδιά περίπου, εκ των οποίων έχουν τελειώσει λύκειο, όπως το λέμε σήμερα, 16 παιδιά μόνο, και κάποια μόρφωση τριτοβάθμια, 3 άτομα μόνο. Είχαν αναλάβει τα βάρη δηλαδή. Ήταν φυσικό επακόλουθον της τότε εποχής ότι τα παιδιά και λόγω των οικονομικών δυσκολιών των εναπομείναντων της γυναίκας του αποθανόντα, ας πούμε, αλλά και λόγω του ότι όσοι ήταν πιο μεγάλοι αναγκάζονταν να μπουν στην εργασία για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες όλες της οικογένειας. Αυτό, όπως σας είπα, είναι και η τραγική πτυχή του ιστορικού της συμμετοχής μας στα μεταλλεία. Πώς σας έχουν διηγηθεί τα γεγονότα της εποχής, πώς είχαν προσβληθεί από τη συγκεκριμένη ασθένεια? Είπετε ότι ένα όμορφο χωριό κατά πράσινο και ο θάνατος, αν είναι δυνατόν, να προέρχεται από την έλλειψη οξυγόνου. Αυτό είναι σχήμα οξύμορο, δηλαδή να έχεις τόσο πράσινο, τόσο αέρα καθαρό δίπλα σου και εσύ να πεθαίνεις, να το ξέρεις δηλαδή ότι θα πεθάνεις από έλλειψη οξυγόνου, μη αναπνοής, δηλαδή δεν μπορούσε να αναπνεύσεις. Ο θάνατος προήλθε λόγω κάποιων γεγονότων, αφού οι δικοί μας οι άνθρωποι, το δικό μας χωριό, ως ένα φτωχό χωριό της τότε εποχής, είχαν δεχτεί μια, να τη θεωρήσω, προσφορά από την εταιρεία η οποία διαχειριζόταν το μεταλλείο, να δουλέψουμε ένα νέο σύστημα πρωτοποριακό για την εποχή. Σήμερα είναι πολύ γνωστό το καπάλιν, όπως το λέμε, δηλαδή με την ποσότητα παραγωγής. Αυτό συνέτεινε στο να αισθάνεται ο κόσμος ότι μάλλον να νιώσει την αύξηση των εισοδημάτων του. Και την ένιωθεν όντως ότι τα εισοδήματα που έρχονταν στην οικογένεια ήταν πολλαπλάσια ενός μεροκαμάτου. Δεν γνώριζαν όμως τι θα επακολουθούσε. Αυτό είναι ένα θέμα. Οι ίδιοι οι άνθρωποι μας δεν γνώριζαν. Εμείς λέμε και έχουμε και τα στοιχεία τα οποία λένε ότι η εταιρεία γνώριζε ότι υπήρχε αυτό το πρόβλημα με τις αναπνοές, με την έκρηξη των δυναμίτων για να επεκταθεί η γαλαρία, θα έπρεπε οι δικοί μας οι άνθρωποι να βγουν έξω και να ξαναμπούν. Όμως λόγω του συστήματος που μετατρέπεται σε πληρωμή στη βάση της παραγωγής, οι δικοί μας οι άνθρωποι επαραμέναν μέσα στο μεταλλείο, αναπνέαν αυτήν τη σκόνη, η οποία σε μικρογραφία, να πούμε, είναι όπως τα γρέζα που βγάζει ο σμυρίλιος. Αυτόν σε πολύ μικρές, σε μικροσκοπικά σωματίδια, το ανάπνεε ο εργαζόμενος. Αυτό είχε ένα συνεπακόλουθο να κάθονται στους πνεύμονες τους εργάτες και ήταν ζήτημα πλέον χρόνου. Μάλιστα, σχεδόν όλοι οι πνευμοκονιασμένοι είχαν πεθάνει στο σανατόριο της Κυπελούντας. Το τελευταίο στάδιο τους, δηλαδή το να χορηγήσεις οξυγόνο σε έναν άνθρωπο που είναι έτοιμος να πεθάνει λόγω έλλειψης οξυγόνου, δημιουργούσε οξύδωση σε αυτόν που καθόταν πάνω στους πνεύμονες, γιατί ήταν μετάλλευμα.
και σχίζονταν οι πνεύμονες. Τώρα μιλάμε έτσι λίγο παραστατικά, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ήταν κατά σειράν, οι άνθρωποι είχαν ημερομηνία λήξης. Είμαστε μια οικογένεια που ο πατέρας μας δούλευε στο Μητσερό, στο μεταλλείο, σε όλα τα μεταλλεία, όχι μόνο στο Μητσερό. Είμαστε 7 αδέρφια. Άμα αναρρώστησε ο πατέρας μου, εγώ ήμουν η πιο μικρή τους. Πόσοι ήσασταν? Χρονών, ήμουν 8 χρονών. Θυμούμε το σπίτι μας ήταν πάνω ψηλά, πάνω, δεν ήταν μες στο δρόμο. Θυμούμε που για να έρθει στο καφενείο, έβαλε το γαϊδούρι η μάνα μου και καλύτερα να τον πας στο γαϊδούρι και να το φέρει στον καφενείο που δεν μπορούσε να παρπατήσει, δεν μπορούσε να αναπνεύσουν. Και σιγά σιγά με τον καιρό επιδεινώνεται η κατάστασή τους. Εντάξει, σταματήσαν από το Μητσερό που δουλεύκαν. Φυσικά τίποτε των καιρών γίνονται, δεν είχαν κάτι να τους βοηθήσουν ή να τους δώκουν κάτι. Η μάνα μου πήγαινε, δούλευκε μέσα στους δρόμους, όπου της εφωνάζα, διότι είχαν 7 παιδιά να μεγαλώσει. Έτσι ούτε μπόρεσε να μας σπουδάσει, που τα παιδιά της κανένα, πήγαιναμε δουλειά. Σαν εγώ ήμουν 12 χρονών. 12 χρόνων έφυγε από το δημοτικό και πήγα δουλειά. Δουλεύκετε στα 12 σας. Στα 12 μου χρόνια πήγα δουλειά στη Λευκοσία, σε λεωφορεία πήγαμε και ερχόμαστε και δουλεύκαμε μέχρι σήμερα. Τι αναμνήσεις έχεις από τον πατέρα σου? Από τον πατέρα μου έχω πολλές αναμνήσεις. Ήταν καλός άνθρωπος, αγάπα μας. Φυσικά, λόγω της αρρώστιας του στα τελευταία του, να θυμούμε τον και που επέθανε και που, ας πούμε, προσπάθαν, έστω με ό,τι ευαστούσαν, προσπάθαν, ας πούμε, να μας λείψει τίποτε. Ναι. Ήταν οικογενειάρχης, ήταν καλός άνθρωπος. Περίμενε το θάνατο, ναι, ήξερε περίμενε το, ναι. Είχαν προηγηθεί και άλλοι χωριάνοι. Ναι, πεθάναν πολλοί χωριάνοι μας, ναι. Πολλοί που δουλεύκα στο Μητσερό που επέθανα. Έτσι τα τελευταία του που δεν μπορεί καθόλου, ήταν ξαπλωμένος και διούσαν τους κάτι, δίθεν ένα φάρμακο να το πιούν, πώς ήταν να αναπνεύσουν, να κάνουν, ενώ τίποτε. Πώς εβιώνουν έτσι τις τελευταίες τους στιγμές, τι ελάλεν? Οι τελευταίες τους στιγμές ήταν, γιατί δεν ήταν να ζήσει, έξερε ότι ήταν να πεθάνει. Ότι δεν ήταν να ζήσει, ας πούμε, να παντρέψει τα παιδιά του, να τα μεγαλώσει, να έφυγε, αφού 58 χρονών ήταν που πεθάνε. Ήταν μεγάλο. Θυμάσαι που σας περιέγραφαν στιγμές της δουλειάς στο μεταλλείο? Ναι, που έρχεται το σπίτι, ήταν μαύρος, ξεχωρίζαν, μόνο τα μάτια του ξεχωρίζαν. Είμαστε 6 άτομα. Όταν μάθαν ότι πήραν αυτήν την ασθένεια, ο Μακαρίδης ο πατέρας μου, ήταν πολύ στενοχωρία για το σπίτι, την οικογένεια όλη. Δηλαδή η μητέρα μου είχε την βασανίσει από εκείνη τη στιγμή. Προβληματίστηκε, είπαν ότι μετά από 1 ή 2 χρόνια θα πεθάνισκε.
Είμαστε ανήλικα 4 μωρά, οι καταστάσεις ήταν πολύ δύσκολες. Συν το χρόνο το κακό επόλυνε. Είπε η Ελληνική Μεταλλευτική Εταιρεία, δημιουργήσα μια επιτροπή να πάσουν να ζητήσουν, ας πούμε, σαν επίδομα, να παίρνει ο κάθε ένας που είχε το πρόβλημα της πνευμοκονίασης. Ήταν πολύ δύσκολο. Εδιούσαν του κάθε ατόμου, τώρα μιλούμε ότι εκάτσαν στα σπίτια τους, ενε δουλεύκα, εδιούσαν του κάθε πνευμοκονιασμένου 18 λίρες για την οικογένεια. Μετά ήταν το ποσό, δηλαδή, να πάρουν 800 ευρώ. Όταν τα έπαιρνες τα 800 ευρώ, δεν είχε άλλα να σου δώσει. Ύστερα, με συντοχρόνο, έφτασε ο καιρός, το 63, ήταν δύσκολη κατάσταση, δεν μπορούσαν να πάνε να δουλέψουν, με εκείνες τις 18 λίρες που επιάνασαν. Το κάθε μωρό υποχρεωτικά, το κάθε παιδί ανήλικο έθελε να πάει να δουλέψει υποχρεωτικά, είτε στα χωράφια, είτε στα καρότα, είτε στις πατάτες, σαν οι κοπέλες. Τα δύο αγόρια, αν εφητούσαν, περιμέναν να έρθουν από το σχολείο. Αν είχαν καμιά δουλειά, έστω και πότε, στις διακοπές, να βοηθήσουν την μάνα τους, τους γονείς τους, και να βρουν μια δουλειά το καλοκαίρι για να πάσει, είτε στα χτίσματα, είτε οπουδήποτε, να πάνε να δουλέψουν. Πώς εβιώνουν τις τελευταίες του μέρες, αντιλαμβάνομαι ότι ήξεραν ότι επερχόταν ο θάνατος, έτσι? Πολλά δύσκολα. Δεν μπορώ να σου πω, δεν μπορούσαν να πέσουν. Ήταν καθιστή στον καναπέ, στην καρέκλα. Το παράθυρο να ανοιχτό, μακάρι να είχε σιόνι μπόξο για να παίρνουν αέρα. Δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν. Δεν είχαν οξυγόνο να φέρει στην πλατανιστά σα. Πώς να βιώσει. Όταν, ας πούμε, ένιωθαν, ούτε υπήρχε ένα χαπούδι να πιούσει για να περάσει. Ήταν κλειστό ο πνεύμα, δεν μπορούσα. Και ακούε συνεχώ το αγκομαχητό. Δηλαδή, μιλούμε συνέχεια, αγκομάχαν. Δεν μπορούσα. Και είχαν ένα δυνατό βέξιμο που δεν μπορούσα. Δηλαδή, ήταν πολλά, πάρα πολλά δύσκολα. Πάρα πολλά δύσκολη ζωή. Πάρα πολύ για τον ασθενή. Τι σας έλαλε τότε που ήταν μελλοθάνατος? Κοίταξε, δεν μπορώ να πεθάνω. Έχετε 9 παιδιά μου, έχετε 9 γυναίκα μου, τα μωρά πρόσεχε τα. Έχετε τον νου σας. Ήταν οι συμβουλές του ούλε δία μας. Ας πούμε, προσπάθεν ο κάθε γονιό να οδηγήσει τα μικρά παιδιά του, τα ανήλικα. Ήταν όλοι ανήλικοι, δεν είχε. Και ήταν κάτι το οποίο βιώνε όλο το χωριό. Όλων το χωριό, όταν φτάνα σε αυτό το σημείο, μιλούμε ότι ήταν ώρες. Ο πιο νέος από τους 53 άνδρες του χωριού που πέθαναν από πνευμοκονίαση ήταν ο Αχιλλέας Αχιλλέος, 33 ετών τότε, ο οποίος άφησε πίσω του σύζυγο και 3 παιδιά. Ήταν άρρωστος πολλά, δεν μπορούσε να περπατήσει, ούτε να ανέβει τα σκαλιά, ούτε να αναπνεύσει. Κάθε λίγο πιάνε τον ίσπνια, παίρναμε τον στην Τζιπερούντα στο σανατόριο. Βάλαν το οξυγόνο και έκαμε πολύ καιρό και πάνω, πάρα πολύ καιρό. Πόσο καιρό που δούλευε στα μεταλλεία? Δούλευε και δούλεψε πάρα πολύ καιρό, αλλά επειδή ήταν φαγιαδόρος και έπιασε γλύωρα την αρρώστια. Θυμάσαι τον που έρχεται από τα μεταλλεία? Δεν θυμούμαι το. Πώς ήταν? Ήταν ολό μαύρος. Τα ρούχα του, με τις λάμπες του, μετά σταμάτησε που το μεταλλείο του πήγαινε στο, και ήταν το σοφέρι πάνω στο να παίρνει έξω πράγματα, ξέρω, με το φορτικό. Και όσον και πήγαν, τον αμέσως σταματήσαν του, διότι έδειξαν ότι είχαν αρρώστια, έφυγαν του πλάκες. Και σταματήσαν του, δείξαν ότι
Για να πια ρωτήσαν τους μεγάλους. Και πιάσαν το και στρα να μάνε σε δουλειά, αλλά λοιπόν να σε ειδοποιήσω με. Ενώ ο λόγος ήταν, γιατί έδειξαν ότι είχε πνευμακονία, είναι σταματήσαν το. Ναι. Πώς ήταν έτσι οι στιγμές που βίωνε ο ίδιος την ασθενειά της, σας έλαλε? Πολλά, αφού δεν μπορεί να πάρει αναπνοή. Κλείαν οι πνεύμονες του και δυσκολεύκε του. Ήξερε ότι ήταν να πεθάνει, ναι. Ήξερε, αφού παίρναμε τον Σάντον, παίρναμε τον πολύ στυπό. Εκκλείσαν τέλεια πνεύμονες του και σταματήσαμε για μέσα, ήταν να πεθάνει. Δεν μπορεί να σου πάρει τον πάρο μου στην Κυπερούντα, να του βάλουμε οξυγόνο. Ήταν να φύγει η ψυχή του. Φώναζε δυνατά. Δεν μπορώ, λέει, να πεθάνω. Ναι. Τι έλεγε για τον επερχόμενο θάνατο? Έθελε να δει τα μωρά του να μεγαλώσουν, να πάνε στο σχολείο και ύστερα να πεθάνει. Εσύ βρέθηκες με πόσα μωρά όταν πέθανε μόνη σου? Με τρία μωρά. Οι ηλικίες τότε? Το ένα 5 χρονών, το άλλο 3 και το άλλο 2. Τι ένιωσες που βρέθηκες μόνη σου με τρία μωρά? Τράβησα, πολλά βάσανα, ώστε να τον μεγαλώσω. Είχαν τον άρρωστο στην Κυπερούντα, πιέναμε, ερχόμαστε να τον, με το λεωφορείο να τον βλέπουμε. Είχαν τα μωρά μητσιά, προσέχαν τα υπεθρά μου. Παίρναμε τα ριοφκάλαμε από το πλευρό πάνω για να τα δει, γιατί δεν επιτρέπεται να τα βάλουμε μέσα τα μωρά στο σανατόριο. Ναι. Πώς ήταν η ζωή μετά? Δύσκολη. Πάρα πολλά δύσκολη. Αν έχεις τρία μωρά, μικρά, και έχω να πιένω δουλειά, να δουλεύω, να τα νεώσω. Τράβησαμε πολλά βασάνα. Ναι. Και εδώ να τον είσαι άρρωστο, να μην υποφέρνει. Πόσο χρόνο ήσουν τότε? 26 χρονών που πεθάνει. 26 χρονών, πολύ νέα. 26 χρονών. Και γίνω 33 χρονών. Να μην να κάνω. Πού δουλεύκες τότε μετά, τι δουλειές έκαμνες? Δουλεύκα στα χτίσματα. Προσέχαν τα μωρά η μάμα μου, ο παπάς μου. Και εγώ πήγαινα δουλειά. Στα χτίσματα? Στα χτίσματα. Τι έκαμνες? Τον αρκάτη, έπαιρνα τούφλα, πυλό, έτσι πράγματα. Ξέρεις, μια δουλειά για μια γυναίκα μου, πολλά δύσκολη. Πολλά δύσκολη. Ποδίζαμε τα μπάνια, τα πορσελάνες. Στο καρίσκαμε τα έτσι πράγματα, αλλά θα να τσεκωθείς νύχτα να πάει δουλειά, πολλά τεσσέρις. Το λεωφορείο έφευκε, πρέπει να τσεκωθείς το πρωί να σας δει και αφήσει, ώρα πέντε το λεωφορείο έφευκε. Και έρχεσουν πίσω? Έρχομαι μόνο τη νύχτα, τέσσερις. Εστερήθηκες δηλαδή πολλά πράγματα σαν μια μάνα? Πάρα πολλά. Να έρθει σπίτι, να μαϊρέψει το μωρό σου, να τα σιδερώσει, να τα πλύνει. Στον καιρό ήταν δύσκολη η κατάσταση. Δεν είχαμε ούτε ρεύμα στο σπίτι, ούτε νερό, ούτε τίποτε. Θέλαμε με τις φουντάνες, νερό να τα πλύνουμε τα μωρά μου. Πάρα πολλά. Δύσκολα ήταν η κατάσταση στον καιρό. Ναι. Τα μωρά είσαι στα ούλον το διάστημα μαζί σου? Ένα διάστημα πήραμε τους πιο στο ορφανοτροφείο, τους Ιούδες. Είχε κάποιον παιδί και κάτω που ήταν στη Λάρνακα. Και έλα λίμου εγκαλάτα, πάρες και κάτω, λίμου ήταν και εκείνος. Και κάτω λίμου θα να μάθωσαν και γράμματα, να μάθωσαν να γεννώσουν ανθρώποι της κοινωνίας. Δεν πάνω λίμου, τα αφήνεις να πούμε να τα μωράμε στο χωρκό μου και ποτά. Και πήραμε τους λίγων γέρων στο ορφανοτροφείο. Ο πατέρας μου πέθανε στα 33 του, όταν εγώ ήμουν 3 χρονών σχεδόν. Ο αδερφός μου ήταν 5 και η αδερφή μου 1,5. Αντιλαμβάνεστε, είναι περιπτώσεις τραγικές, οι οποίες μεγαλώνοντας και αντιλαμβανόμενος ότι έχουμε χάσει έναν ολόκληρο χωριό που τούτη την αρρώστια, προσπάθησα να ψάξω, ξέρετε, να βρω λίγα στοιχεία
πώς και γιατί τέλος πάντων έχουν αυτοί οι άνθρωποι χαθεί με συνοπτικές διαδικασίες. Δηλαδή, άμα δείτε και στον τύπο της τότε εποχής, βλέπετε ότι πέθανε ένας τη μια Κυριακή, ο επόμενος την επόμενη Κυριακή και ούτω καθεξής. Είναι όντως τεράστιες οι δυσκολίες που έχει περάσει κάθε οικογένεια για να μεγαλώσει τα παιδιά της, να, τέλος πάντων, να βγουν άνθρωποι στην κοινωνία. Εγώ ίσως θεωρώ και τον εαυτό μου στην τραγική κατάσταση, ίσως και από τους, ίσως ότι χειρότερος, γιατί μεγάλωσα σε ορφανοτροφείο με δύσκολες συνθήκες, μπορώ να πω, αλλά όμως απέκτησα τα βασικά, τουλάχιστον μόρφωση, κάποια πράγματα που ίσως κάποια παιδιά των αποθανόντων δεν είχαν την ευκαιρία να τα αποκτήσουν. Αυτό φαίνεται και είναι εμφανές στο χωριό σήμερα, ότι δεν υπάρχει ο ηλικιωμένος άντρας. Θα δείτε μόνο και αυτές που απομείναν, οι ηλικιωμένες γυναίκες. Ένα τραγικό κεφάλαιο το οποίο δυστυχώς έμεινε έτσι λίγο να αιωρείται, αλλά και δεν έχει βγει στην επιφάνεια, τουλάχιστον με τον τρόπο που του άξιζε. Να σε ρωτήσω κάτι, είσαι 26 χρονών. Όλα τα χρόνια μέχρι σήμερα έμεινες μόνη σου? Έμεινα μόνη μου, δόξα σε ο Θεός, να πάω να κάνω. Γιατί δεν ξαναεφτιάξες τη ζωή σου? Δεν ήθελα. Άμα έχεις τρία μωρά, να κάτσε να φτιάξεις τη ζωή σου ξανά. Ήταν δύσκολα, και στο τσερού δεν κοίτα σαν τώρα που χωρίζουμε, αν είμαστε βρίσκεις άλλο και παντρεύκεσαι. Ήταν δύσκολο, Τζέρι. Τώρα που περάσαν τόσα χρόνια, πού την ημέρα που έφυγε ο άντρας σου από πνευμοκονίαση, θυμάσαι τα γεγονότα τότε ή χαθήκαν λίγο μες στον χρόνο? Έρχονται στιγμές που τα θυμάσαι? Έρχονται καλό, ξεχανούνται. Μια ζωή να θυμάσαι τα βάζανα από τράβας. Πολλά δύσκολα. Η ζωή έκαμε σε σκληρή. Σκληρή. Καλείς, το ξέρεις το εδώ. Καλό. Δουλεύκαμε και στα περβόδια, στα χωράφια και παντού. Ας πούμε να τους μεγαλώσουμε. Να κάνουμε, άντε, περάσαμε. Αφού ήταν μωρά και καταλαβείς κάτι. Τον καιρό που ήταν μητσιά, ο λάμπρος τούτος, χωρίς από κάτω τον αρφόντι, τον κοπελούδα από κάτω. Και έρθαν και λέει μου, μάμα, γιατί λέει μου, εγωράζεις άλλο ένα χείλι, αλλά λέει μου, η Μαρία από κάτω αγοράζει ένα άλλο ευκένι. Νόμιζε το μωρό ότι αγοράζουμε και να αγοράσουμε και εμείς άλλο. Παπάνε. Παπάνε, δεν τον γεννούσε ότι αγοράζει ένα άλλο παπά, του μωρό της κάτω και λέει, γιατί αγοράζει και ζουν άλλο χείλι, αλλά λέει μου, η Μαρία από κάτω αγοράζει ένα άλλο παπά. Θυμάσαι καθόλου τις τελευταίες κουβέντες του άντρα σου? Θυμούμαι το. Τι σου είπε? Είμαστε στην Τσιμπερούντα. Κατάλαβε ότι είναι να πεθάνει και θέλει να φέρει τα μωρά του να τα δει. Και στείλαμε έναν νοσοκόμο από εκεί πάνω να τους φέρει. Ήταν η αδερφή μου να φέρει τα μωρά μου. Ένας μεγάλος ήταν στα χωράφια μαζί με η μάμα μου. Έφεραν τους δυο τους μικρούς. Ώσπου να τους φέρει όμως, έσπασε το δολάστιχο στον πολίστιπο, ώσπου να το φτιάξει και να το πάρει. Πέθανε και έφτασε να τα δει τα μωρά. Ως που να τα φέρει, πεθάνει. Πληγώνεις εδώ. Πληγώνεις πολλά. Thank you.
Υπήρξε περίοδος που το χωριό έμοιαζε στοιχειωμένο, με τις τραγικές φιγούρες των πνευμοκονιασμένων να περπατούν στους δρόμους της Πλατανιστάσας σαν ζωντανοί νεκροί που περιμένουν απλά να επέλθει το μοιραίο. Και νέοι, 33 χρονών, 40 χρονών, 50 χρονών, έτσι που πέθανες. Ναι. Πάρα πολύ. Θυμάστε λίγο τότε τις εικόνες εδώ από το χωριό που το ένα θανατικό έρχεται μετά το άλλο, πώς το βίωνε το χωριό. Είχε ένα άνθρωπο που σαν πήγαινε μέσα στον δρόμο και πέθανε. Μάλιστα, φαντάζομαι ήταν τραγικές οι σκηνές στο χωριό. Ήταν πολλά, πολλά τραγικές. Πολλά που επάθασαν οι χωρκανίουλοι. Διότι πήγαν πολλοί και δουλευκάσαν, δεν είχαν δουλειά και πήγαν και δουλευκάν και κάτω. Δεν το ξέραν να πούδαν να πάθουν, δεν τους ελαλούσαν να προσέχουν. Και αντιλαμβάνομαι, ξέραν το ότι έρχεται και ο θάνατος. Ναι, χωρούσαν τους άλλους που πεθανίστηκαν. Μια ημέρα πέθανε ένας και σαν πήρνε ο άλλος μες στον δρόμο πέθανε και όχι πέθανε. Μάλιστα. Για τον κόσμο που έμεινε πίσω, ήταν δύσκολα τα χρόνια που ακολούθησαν. Πολλά δύσκολα, διότι είναι και λεφτά και βρίσκαζε ο κόσμος, οι γενέσεις για τα μωρά τους, για ξέρω. Δεν έδιουσαν τους λεφτά κάτι. Πιστεύεις σε μια μαύρη σελίδα που έμεινε για το χωρκό του δί. Βέβαια, πέθανε τόσος κόσμος. Σκέψου τον καιρό μας που είμαστε εμείς, πιέναμε στο σχολείο, είχαμε τρεις δασκάλους από άλλο. Σκέψου πόσο κόσμο είχε. Και τώρα δεν έχει τίποτα. Έφτασα τα χρόνια εκείνα τα δύσκολα στο χωριό μας, τα οποία τα θυμούμαι και είναι μεγάλος πόνος για το χωριό, το οποίο έχει, για να καταλάβετε, όταν έβγαινε ο κόσμος από την εκκλησία, έβλεπε νέες γυναίκες, μαυροφορημένες, οι οποίες χάσαν τους προστάτες τους και έμειναν τα παιδιά τους ορφανά. Έτυχε να είμαι πρώτος ξάδερφος με τον Μακαρίδη, τον Αχιλέαν, που ήταν ο πιο νέος που πέθανε, 33 χρονών. Και ήμουν πολύ συνδεδεμένος μαζί του. Έζησα τον όταν ήταν στο σανατόριο Κυπερούντας εκεί για 2-3 χρόνια. Και ήταν πολύ δύσκολα τώρα. Τελειώναν την πεντάμονες τους και έτυχε να πέφτουν πολλά δύσκολα οι καταστάσεις οι οποίες έζησαν. Πάρα πολλοί δυσκολεύτησαν να επιβιώσουν τα παιδιά τους στην χωριό. Και ξέρετε, παράδειγμα, ο Μακαρίδης Αχιλλέας, δεν ξέρω αν τον έφερε η γυναίκα του, άφηκε τρία παιδάκια μικρά, τα οποία πήγαν και σε ορφανοτροφία για να μπορέσουν να μεταδώσουν. Ήταν κάτι το οποίο έμεινε στη μνήμη μας εμάς, στην ηλικία μου τέλος πάντων. Πόσο ήσασταν τότε? Ήμουν, όταν ξεκίνησαν να πεθαίνουν στο χωριό, ήμουν 20 χρονών. Α, έχετε έντονες μνήμες. Και συγκεκριμένα, ο Μακαρίδης ο Αχιλλέας πέθανε ένα χρόνο πριν παντρευτώ. Και επειδή είμαστε τόσο συνδεδεμένοι, στήχησε πάρα πολύ η απουσία του. Ακόμη και σήμερα, τόσα χρόνια μετά. Ναι, ναι. Και ήταν ξεχωριστός, ήταν δουλευτής, ήταν ένα παλικάρι, άνθρωπος δυνατός. Και μέχρι την τελευταία στιγμή επάλευε να ζήσει τα παιδιά του, να τους βοηθήσει. Αλλά δυστυχώς η αρρώστια ήταν τόσο νυπουλή που δεν άντεξε. Θυμάσαι κάτι χαρακτηριστικό που σου είχε μπει τότε, ειδικά τον τελευταίο καιρό? Τον τελευταίο καιρό που ήταν στο σανατόριο της Κυπερούντας, επειδή είμαστε πολύ αγαπημένοι, μου έχει πει: «Πέρανε ψέ, εγώ θέλω να πάω χορτάτος». Εκάπνιζε και λόγωσαμε του όλοι: «Ρε, μην καπνίζεις, ο τσιγάρος είναι κακό πράγμα για την υγεία σου. Άφησε με να πάω χορτάτος». Αυτή την έκφραση την θυμούμε έντο. Το είχαν καταλάβει ότι θα έφευγαν, έτσι? Ναι, μα όλοι που πέθαναν
σιγά σιγά αυξάνεται η πάθηση και συνέχεια καταλαβαίναν ότι σιγά σιγά κάποια ημέρα να σβήσω. Έχει πάρα πολλούς ανθρώπους που προσέξαν και ζήσαν αρκετά χρόνια. Είναι όπως μας το είπατε, σβήναν τούτοι οι άνθρωποι σιγά σιγά και βασανιστικά. Βασανιστικά δεν λέει τίποτε. Κάποιος ο οποίος μπορούσε να περπατήσει, μπορούσε να περπατήσει 20 βήματα και να σταματήσει για να μπορέσει να συνεχίσει να πάει σπίτι. Θυμάστε τούντες εικόνες μέσα στο χωριό. Θυμούμε έναν συγκεκριμένο χωριανό, ο οποίος το σπίτι μου είναι κοντά εδώ στο σχολείο, πατρικών, και πήγαινε να ξεκινούσε από τον καφενέ να πάει στο σπίτι του, μπορούσε να σταματήσει 20 φορές. Τόσο εκουράζεται τον το πράγμα, αφού λέω, σου έλειωναν οι πνεύμονες τους. Ήταν κάτι παρόμοιο με φυματίωση. Θυμάσαι τους δάμε που περνούσα δύσκολα. Θα θυμούμαι τους, βέβαια. Ντάλος ήταν. Όπως τα νινιά. Άμα μας πιάσει βαρετά η πνευμογονία ζει, δεν έχεις σωτηρία. Ναι. Είχες κανένα γνωστό σου που επέθανε? Πολλούς. Συγγενή. Και συγγενή. Πώς το ζούσες οι άνθρωποι που ξέραν ότι ήταν να πεθάνουν? Να μου σας ελαλούσαν τότε. Έρχονταν να με έκαναν συνελεύσεις μέσα στον καφενέ του Φανί για τους πνευμοκονιασμένους. Μα ήταν μου, δεν έχει σωτηρία πιο. Ναι. Ήταν δύσκολα χρόνια για το χορκό. Ήταν δύσκολα βέβαια. Κάπου μπάτε εσύ 50-60 άτομα που πεθάναν. Άμα ανεπέζαν τα σφάλια και εψήλωνε το τόζιν πάνω, εκείνος μανία να βγάλει βαγόνια. Θα γεμώσεις το βαγόνι, να βγάλεις έξω να το πάρεις, να στραφεί να φέρεις, να βγάλεις έξω όσο περισσότερο έβγαλες, τόσο περισσότερο έπιανες λεφτά. Ναι. Δεν ξέραν όμως τότε ότι ήταν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Ότι είναι ο χάρος. Χάρος βγήκε μπαγανιά, λέει και το τραγούδι. Βρισκόμαστε στην κεντρική πλατεία της Πλατανιστάσας. Πίσω μου ακριβώς βρίσκεται το καφενείο του κυρίου Αριστοφάνη. Είναι ένας άνθρωπος σήμερα 88 ετών, ο οποίος έζησε από πρώτο χέρι το δράμα των πνευμοκονιασμένων. Με δάκρυα στα μάτια θυμάται τις τότε τραγικές στιγμές που εκτελήσονταν στο καφενείο του. Έρχονταν εδώ η ώρα 5 το πρωί, η ώρα 10.30 το μεσομέρι, έκαναν τρεις βάρια στο μεταλλείο, τρεις και τέσσερις, και η ώρα μια τη νύχτα. Έρχονταν δαμέ τι έκαναν. Έρχονταν, πίναν τον καφέ τους και ξεκινούσα δουλειά. Μάλιστα. Έζησες την εποχή έντονα που παρουσιάστηκε το πρόβλημα και ξεκίνησε ο ένας μετά τον άλλον να χάνουν τη ζωή τους? Έζησα το. Τι θυμάσαι που τότε? Θυμούμαι που τον πρώτο που επέθανε, και είπα ότι επέθανε πνευμοπονίες. Δεν ξέρω εγώ όμως. Ύστερα που έφκαλαν πλάγες, πήγαν στους γιατρούς και έφκαλαν πλάγες και ρίξαν οι πνεύμονες τους ότι γέννησαν μαύροι από μέσα, κλείσαν από τον πυρίτη που αναπνέαν. Τότε, και παραπάνω,
Αλλά οι παραπάνω πιάσαν την αρρώστια χωρίς να το καταλάβουν, διότι σύντες εποχές είχε δουλειά να πάσουν να δουλέψουν αλλού. Επίσης ο κόσμος συνέχεια στο Μητσερό να πιάσει ριάλια να ζήσει. Και με τον τρόπο που δουλεύκαν, δουλεύκαν από βγάλει βαγόνια έξω να πιάσει λεφτά. Ναι, όσα παραπάνω... Όσο, ναι, όσο παραπάνω βαγόνια ευκάλλαν, τόσο παραπάνω λεφτά πιάνναν. Αλλά δεν ήξεραν ότι υπήρχε τούτη αρρώστια. Ναι. Μετά πώς το εβιώσετε εδώ μες στο χωρκό που θεωρούσετε τον κόσμο και βασανίζετε και τους ανθρώπους. Έφτιαξαν τούτοι που πιάνουν την αρρώστια και βγάλαν τους ότι είχαν την αρρώστια, έρχονται εδώ μέσα, αλλά ήταν με λίγα λόγια μεσοζόνταν. Έρχονται να κάνουν εδώ μέσα, δεν μπορούσαν να απαντήσουν. Ήταν χάλια μαύρα. Δεν τα κουβέντες ελαλούσαν δάμε στον καφέ, ναι. Να μου να πούν, ελαλούσαν κανένα αστείο να γελάσουν. Αλλά μέσα τους πρέπει να... Μέσα τους αφού νιώθαν. Ελάλες τους, δηλαδή, ελάβουν τους κάποτε να έμπνουν τσιάρο. Δηλαδή, αφού ξέρω ότι είναι να πεθάνω, δηλαδή. Ήταν πράγματι συγκινητικά πράγματα που εγώ που έζησα μαζί του. Θωρώς έτσι συγκινήσε γιατί έτσι. Έτσι μου με. Νιώθω ότι θέλεις να ταξιάσεις τον τα πράγματα. Γιατί ότι ήταν χατζαδέρκια που βλέψαμε. Έχασες δικούς σου ανθρώπους. Το σπίναμε. Ο αδερφός σου. Αδερφός μου. Δαμέ σε τούν τον καφενέν, τι είχαν γίνει. Εγώ που το 50 που έχω τον καφενέν τούτον και συνέχιζε συνέχεια, αν έρχονται τον δαμέ μου λίγα, είναι τούτοι που ήταν αρρώστοι. Καθούμαστε για απόξε, κουβεντιάζαμε μεταξύ τους, αλλά είχαν κανένα στήμα να γελάσουν. Αλλά ό,τι μια μπεις, δεν μπορούσαν να πάμε ποτέ να δουλέψω. Δεν είχα τις αρρώστιες τους που είχα. Θυμάσαι τους που δυσκολεύκονταν. Πολλά. Ακούσε κάτι του για μήτια, εμάς τους συνέχεια. Πολλούς βαθμούς εγώ. Ήταν πράγματα που δεν ξεχανιέμουν. Τα σου λέω, δεν ξεχνούνται οι άνθρωποι, ούτε θα ξεχάσουν ποτέ τους. Με τον τρόπο τους που έφτιαξαν, πήγα μια φορά στο Μητσερό, που τους είδα που εξεβαίναν μόλις την κοτσινοπεζούλα, μόνο τα μάτια τους εφαίνουν το... Ήταν όπως τα αποκάμισαν το μαύρο, έτσι ήταν. Δυστυχώς έφαγε πολύ κόσμο που έφαγε το μεταλλείο. Που 80 άτομα είχα ζήνει παραπάνω. Και 53 που το χωριό σας. Μάλιστα. Στεναχωρείς εδώ το πράγμα που έχεις στον καφενέ στην πλατεία και είναι έτσι όφκερος. Εγώ βαστώ τον ένεργα της ηλικίας μου και βαστώ τον να πούμε για να βαστώ το χωρκό. Διότι εγώ έζησα τον τόπο και αγαπώ το. Μπορώ να σου πω ότι η ζωή μου όλη είναι ζήσα τι δαμέ. Και τον καιρό που είχα τον καφενέ που ήταν μεταλλείο, μια πακύρα ήταν ο καφές. Ήταν η εποχή της φτώσιας τότε. Και πολύ μπορώ να σου πω ότι ήταν και πήναν και βερεσία πήλε. Άλλες εποχές, α. Ο Θεός μακαρίσει τους ούλους. Ήταν κάτι που δεν ξεχνιέται.
Σκέφτεσαι συχνά στην την περίοδο. Άμα ανοίξω το άλπουμ και εδώ μέσα, είναι κάτι το συγκινητικό. Θυμούμαι που επλύνεις και τα ρούχα του πατέρα μου και το νερό μέσα στο πάνιο, γιατί δεν είχε πλυντήρια πρώτα να πλύνουν, ήταν μαύρο. Ήταν μαύρο. Και με τα παράλευση πολλών χρόνων που, ας πούμε, αρρώστησε και πέρναμε την στο γιατρό, είπε της ο γιατρός, μα γιαγιά λέει της, γιατί καπνίζε και μαύρη πνεύμονε σου, λέει του, όχι γιατρέ, πλύνεις και τα ρούχα του άντρα μου. Φαντάστες που τα έβαλαν να τα πλύνουν την αναπνοή, ας πούμε προκάλεν τόσο μπίσα ήταν τα πραγματά και πεθάνεις και να σπουδεν ο κόσμος. Το χωριό μεγάλωσε, φαντάζομαι, στην πορεία των χρόνων μέχρι σήμερα με τον δύο τραγικό κεφάλαιο. Ναι, είναι τούτο, σαν μια ναι. σκιά πάνω από τον το χωριό. Ναι, ναι, διότι πολλοί άνθρωποι που πεθάναν από το χωριό μας, ας πούμε, για να μπουν την αρρώστια. Περάσαμε δύσκολα να μεγαλώσουμε, διότι είμαστε 7 αδέρφια. Οι αδερφούς μου οι μεγάλοι πήγαν έξω, φύγαν από το στρατό, πήγαν έξω στις αραβικές χώρες να δουλέψουν. Έτσι, ξέρεις, μια γυναίκα με 7 παιδιά πρέπει να δουλέψει πολλά σκληρά για να τα μεγαλώσει τον καιρό εκείνο. Σίγουρα. Τα γεγονότα θυμάστε τα και ακόμα και σήμερα, ναι. ή είναι κάτι που έσβησε μέσα στον χρόνο? Όχι, είναι σβήσε. Πού να σβήσει. Το σπίτι που κάθομαι εγώ πέθανε μέσα ο πατέρας μου, έζησε μέσα. Δεν ξεχάνεις. Ξεχάνεις τους γονιούς σου, θα τους ξεχάσεις. Ξεκινήσαμε από το μηδέν, δηλαδή από το τίποτε. Να σου πω περίπτωση. Όταν πήγα στο συνεργατικό για να πάρω ένα ψωμί, ο Μπακάλης δεν μου είχε δώσει. Γιατί, λέει, εχρωστούσε ο πατέρας μου 6 λίρες στη συνεργατική. Περνώντας η γυναίκα μια γειτόνισσα με τα ψωμιά, ήρθε και έφερε ψωμί και βαφή για να βάψουμε τα ρούχα μας. Θυμάσαι το έντονα. Έντονα, πολλά. Ήταν πάρα πολλά δύσκολο, πάρα πολλά δύσκολο. Η περίπτωση με τον αδερφό μου. Δεν είχε τελειώσει το σχολείο. Υποχρεωτικά πήγαινε 17 χρονών μωρών, έκοφηκε χώμα, έσχεν το με την τατσιά, ζήμωνε εμπειλών για να κόψει τούφλα, να καμινιάσει, να ξεκαμινιάσει, για να πάει να συνεχίσει το σχολείο του να τελειώσει. Να γίνει τελειόφυτο. Δεν θέλω μάνα λαλίτη να φύγω μέσω εδώ. Και θέλω να πάω να τελειώσω το σχολείο. Ένα χρόνο σε μήνυ. Υποχρεωτικά έκανα πάρα πολύ θυσία για να έβρουν τζιν τα λεφτά να γραφτεί, να πάει στο γυμνάσιο να τελειώσει. Εντάξει, η δουλειά μετά συνεχίστηκε για όλους μας, μικρούς, μεγάλους. Ο καθένας ό,τι μπορούσε έπρεπε να προσφέρει. Γιατί η Μακαρίτη στα ημάνα μου έπαιρνε μόνο 3 λίρες το μήνα για 4 ανήλικα μωρά. Πώς θα επιβιώσει, πώς θα τα βγάλει πέρα. Θυμάσαι την ως μορφή που δούλευκε για σας. Πάρα πολλά. Σηκώνε του πολλά νύχτα για να πάει να ποτίσει. Δηλαδή μιλούμε, αν είσαι 2-3 τόπους νερό έπρεπε να πάει που η ώρα 2-3. Μετά τα μεσάνυχτα να ποτίσει, να έρθει σπίτι να σάσει τα ζώα για να φτάσει η ώρα 6 το πρωί. Μικρή, μεγάλη, δηλαδή με την αδερφή μου, εγώ και η μητέρα μου, ο μικρός αδερφός μου ήταν πάρα πολλά μικρός. Είχε πηγαίνει στο δημοτικό κόμμα για να πάμε να πιάσουμε έστω 35 σελίνια την ημέρα για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Εκάμαμε ό,τι εκάμαμε με τα δυο μας χέρια
στάθημα παρόλες τις δυσκολίες. Πόσο χρόνο είσαι σήμερα? Σήμερα είμαι γύρω στους 73. Είσαι 73 χρονών. Ναι. Βλέπω σε ότι ακόμα είσαι μες στη δουλειά. Δόξα σε ο Θεός. Τούτον ναι. Είναι έναν κατάλοιπο από την εποχή που σου... Μάλιστα. Είναι έναν κατάλοιπο. Είναι έναν κατάλοιπο. Είναι έναν κατάλοιπο. Είναι ότι εμάθαμε, συνηθίσαμε. Είναι η ζωή μας, εντάξει. Κοινός ο θάνατος επηρέασε την πορεία της ζωής σου? Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Ήταν μια πολλά, πάρα πολλά δύσκολη η ζωή για μας μετά. Πολλά δύσκολη. Δυσκολίες όλες. Η μάνα μου ήταν και άντρας, ήταν και γυναίκα. Να ανταπεξέρθει όλα τούτα στις δυσκολίες ούλες. Δόξα σε ο Θεός όμως. Ο Θεός βοήθησε μας. Ακόμα και σήμερα έχεις στιγμές που θυμάσαι τα γεγονότα. Όχι, δεν ξεχνούνται. Πότε ξεχάστησαν, καμιά ημέρα. Καμιά ημέρα δεν ξεχαστείς. Αν θυμηθώ μόνο των αγκομαχητών που ετράβαν, που δεν εμπόρει ο Μακαρίτης ο πατέρας μου να πάρει αναπνοή εδώ και τόσα χρόνια, είναι ριζωμένο μέσα στη ψυχή μου. Ακούω τη φωνή του. Ακούω τη. Πάρα πολλά δύσκολα. Το συγκλονιστικό δράμα των πνευμοκονιασμένων της τότε εποχής αποτυπώνεται στις αφηγήσεις δύο μελοθανάτων, τις οποίες αποτύπωσε στο χαρτί ένας λαϊκός ποιητής. Είμαι και ο γιο ένας παθών μέσα στα μεταλλεία. Να ακούσετε τα πάθη μου, να σας τα πω ελεία. Η τύχη μου με τράβησε στις εργαθιά στην τάξη, που τον καιρό που μου μητσής, μόλις χρονών 16, είχα γονιούς πολλά φτωχούς και έπρεπε να δουλέψω. Να είμαι στον κόσμο τίμιος και όχι να πάω να κλέψω. Αρκάτες ήμασταν πολλοί και χορκανοί και ξένοι. Και που την κάψην του χαλκού, ούλοι υπομαυρισμένοι, αν αγαπάτε φίλοι μου, χωρίς καθόλου ψέμα, που τη βράστην του χαλκού ευθύναν ούλοι γέμα. Ήταν και επιστάτες μας γεμάτη μοχθηρία, να κάμουμε παράπονον αμέσως εξορία. Ήταν τα χρόνια σκοτεινά την εποχή εκείνη, κι είχαν μας μέσα στη δουλειά περίτου που τα χτίνει. Παρά πολλούς που τη δουλειά ξέρω που ξοριστήκαν, όμως εγίνην τους καλών πόνες ακατευτήκαν. Περίτου που τους εκατόν ήβρασα κατεμένους, και από την άβραν του χαλκού πνευμονοκονιασμένους. Για ένα ξεροκόμματο ψουμί για τα παιδιά μας, αρβάλινε γυνήκαση μέσα τα σωθικά μας. Όταν σαπούν οι πνεύμονες, πως η ζωή μηνίσκει, τέτοια ζωή είναι ο άνθρωπος κάλλιον να πεθανίσκει. Το μόνο που σκεφτόμαστε και κρούζει η καρκιά μας, ότι θα μείνουν ορφανά στους δρόμους τα παιδιά μας. Εύχομαι εις τον ύψιστον που της καρκιάς τα βάθη, σαν τα δικά μας βάσανα, άλλος να μεν τα πάθει. Ο ένας εδώ επάντρεψε, ήταν να παντρέψει την κόρη του και πριν να πάσει να την παντρέψουν, πέθανε. Ο Σάββας ο κακόμοιρος, πνευμοκονιασμένος, Κυριακήν που το πρωίν ευρέθην πεθαμένος. Ο κόσμος όταν εύκηκεν από την εκκλησίαν, αντί να στεφανώσουσιν, εκάμασιν κηδείαν. Ο γάμος ποιον εσκόλασεν, τα γλέντια εχαθήκαν, κι αντί χάρες και στέφανα, τα μαύρα ντυθήκαν. Η μέρα είναι γύρισεν κι αλώνας πεθανίσκει, κόμμα μια οικογένεια στην ορφανιάν μηνίσκει. Το έχει περιγράψει και μάλιστα γραπτός. Ο πατέρας μου έχει δώσει είναι και τραγικό, αλλά έχει δώσει οδηγίες στη μάνα μου πώς ακριβώς τι πρέπει να κάνει για όλα τα θέματα. Στον Λάμπρον έτσι, στον Ανδρέαν έτσι, στην Έλληνα έτσι. Είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι δύσκολο σήμερα να το αντιληφθεί κάποιος
ακόμα και εμείς ήδη, ότι ξέρεις, έχω μια ζωή, στα σίγουρα δεν είναι πάνω από 6 μήνες, ή 3 μήνες, ή 2 μήνες. Αυτό ήταν τόσο προβλεπτό, στα σίγουρα, που ξέραν σχεδόν την ημερομηνία του θανάτου τους. Τόσα χρόνια μετά και στο αποδεκατισμένο σήμερα χωριό, όσοι έμειναν πίσω θεωρούν πως οι ψυχές των 53 νεκρών μεταλλορίχων δεν έχουν βρει ακόμη τη δικαίωση. Το κράτος τότε και η εταιρεία δεν είχαν μεριμνήσει ούτε και τα βασικά. Δηλαδή η αποζημίωση, για να καταλάβετε, του θανάτου ήταν 250 λίρες και το φέρετρο δωρεάν. Αντιλαμβάνεστε ότι στις κοινωνίες που ζούσαν η τότε εποχή δεν ήταν ότι και το ευκολότερο να παραμείνει μια γυναίκα μόνη της με το χαμόν του άντρα της. Ευτυχώς όμως βρέθηκε μια γυναίκα η οποία πέθανε ο άντρας της και έχει στην κυριολεξία στήσει, μπορώ να πω, ζηλευτά μια έτσι άτυπη οργάνωση. Και είχε τρέξει, μάλιστα μεγαλώνοντας κάπως εγώ στα 6 μου που θυμάμαι, μας πήρε στη Βουλή των Αντιπροσώπων και μας τοποθέτησε τους μικρούς μπροστά, που ήταν σημείο ότι ήξερε τι να προβάλλει για να δείξει την τραγικότητα των γεγονότων των συγχωριανών της. Και όντως είχε τρέξει, ήταν η μαμού, λέμε την εμείς, ήταν η νέα του χωριού, την οποία μνημονεύομαι και προγνωμονούμε για τουλάχιστον τα βασικά που είχε πετύχει αυτή η γυναίκα. Η Κυριακού Ευθυμίου, η Μαρία Αχιλλέως και η Μαρία Ευγενίου, η μητέρα μου, η Μακαρίτισσα, επίασαν στη Βουλή. Εκαταθέσαν το όλο το σχέδιο όπως είχε. Εγράψαν και χτυπήσαν και βάλαν τα στο κάθε νου το γραφείο για να δουν το αίτημά τους. Το αίτημα νήτου ζητούσαν από την Ελληνική Μεταλλευτική Εταιρεία έναν επίδομα, το οποίο να μπορούν να θρέψουν τα μωρά τους. Οι δε ζώντες πνευμοκονιασμένοι εγίνηκε το σχέδιο να παίρνουν τα λεφτά. Έστω τελειώσαν οι 800 λίρες, έστω δεν τελειώσαν, να συνεχίζουν. Οι δε πεθανόντες όμως να πάρουν μόνο μέχρι ως εκείνα που ετραβήσαν. Αν είχαν να παίρνουν, να πάρουν ως 1.000 λίρες, ιδαλλιώς ένεχοι. Μετά έκαμε η Βουλή το σχέδιο να παίρνουν 1.500 λίρες ο καθένα. Τι είναι που επεθάναν όμως πάλι να μην παρούσει. Να πάρουν μόνο οι ζώντες. Από τις 3 λίρες που τις εδιούσαν το μήνα, εδώ έκανε τις αύξηση, έπιανε 6. Ναι, 6 λίρες το μήνα να ζήσει τα παιδιά της. Μετά, δόξα σε ο Θεός όμως, εδουλέψαμε. Μωρά, μεγαλώσαμε μες στις δουλειές του κόσμου, δόξα σε ο Θεός. Δόξα σε ο Θεός. Τότε εστήριξε σας είτε το κράτος είτε οι αρχές? Τίποτε μας έδωσε. Αφήγασες σας έτσι στο έλεος. Έτσι στο έλεος του Θεού. Να πιάνναμε 18 λίρες την εβδομάδα, 15 λίρες πιάνναμε, δώσαμε μας σύνταξη 15 λίρες. Και δούλευκα και στα χτίσματα. Μέσα τον καιρό τα μεροκάματα ήταν λίγα. Πιστεύεις ότι οι αρχές, οι υπεύθυνοι, το κράτος, αυτούν τους ανθρώπους τους συμπεριφέρθηκαν όπως τους άξιζε? Κατά μένα όχι, διότι από τις βιώσεις που σε πήραν ήταν μηδανινά πράγματα στην τον καιρό. Και πάρα πολλοί είχαν ανάγκη να σπουδάσουν τα παιδιά τους, ξέρω εγώ, να μεγαλώσουν. Και ήταν πολλά λίγα τα λεφτά τα οποία πήγαν. Η κυβέρνηση, αν με ρωτάς εμένα, έπρεπε σαν τις περιοχές τούτες έπρεπε να τις εφροντίσουν να κάνουν έργα για να μπορεί να κρατηθεί ο κόσμος. Ιδάλλως
Έλεσαι η σωτηρία, όλα τα όρκα. Έτσι είναι και λαλούσαν του κόσμου πρώτα, ας πούμε, να μην πάσει. Και αθυμούμε, τούτο ήταν σημαντικό που το αθυμούμε πολλά. Ήταν που μου αρρώστησε έτσι πολλά και σταμάτησε που τη δουλειά και δεν μπορεί να δουλέψει. Εδώ σαν τους αθυμούμε, είπε της μάνας μου 100 λίρες αποζημίωση γιατί να μην πούσουν ότι είχε αρρώστια. Δωροδοκίσαν τους δηλαδή. Και εδώ κάνουν τους 100 λίρες και θυμούμαι, θα το ξεχάσω, το σπίτι που κάθομαι εγώ τώρα εδώ πάνω στο χωριό ήταν το σπίτι μας που μεγαλώσαμε, μια καμαρίτα που παντρεύτηκε η μάνα μου τον κύριο μου. Και θυμούμαι, σύντες 100 λίρες, είπεν τους το, και έτσι το και στην εφημερίδα που δηλώσαν τον καιρό, εκείνον που τους ερωτούσα, εδώ κάνουν σύντες 100 λίρες και αγόρασαν ένα σπίτι δίπλα από το δικό μας που ήταν χαλασμένο για αν έζηγε να το χτίσει, να κάτσει την οικογένειά του μέσα που ήταν με τσίγκινο που έκαθε του. Λοιπόν, έτσι κάτι για το τέλος να σε ρωτήσω. Είσαι σε φάση της ζωής σου που λαλείς δόξασαι ο Θεός, ναι, λαλώ, ή έχεις δόξα παραπονά. Τώρα λαλώ δόξασαι ο Θεός. Πάντρεψα τα παιδιά μου, έκαμε τα γκόνια μου, έκαμε τα δυσέγγωνα μου. Είμαι ευχαριστημένη, δόξασαι ο Θεός. Αναγνωρίζουν τους κόπους που έκαμες. Αναγνωρίζουν τους. Δείχνουν σου το. Δείχνουν μου το. Είμαι ευχαριστημένη και από τα παιδιά μου και από τα γκόνια μου και από όλα. Και κάμαμε και εμείς παιδιά που θέλουν να σαστούσουν. Άλλοι να μάθουν γράμματα, κόρες να πριτζιστούσουν. Κι αφού η μοίρα θέλησε στον τάφο να με ρίξει, καθένας το καθήκον του πρέπει να τα αποδείξει. Ας δώσουν μια βοήθεια αν όλοι τους οι Κυπραίοι, κι εύχομαι όσα επάθαμεν να είναι τελευταίοι.